Η επαναλειτουργία του τμήματος ΤΕΙ πρόκειται να μπει, σύμφωνα με δημοσιεύματα αθηναϊκών εφημερίδων, το ΤΕΙ της Ιεράπετρας, το μηχανογραφικό της Άνοιξης. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, εσείς δεν μπορεί, κάτι θα έχετε να μας δώσετε παραπάνω. Κυρία Τσακαράκη, να εξηγήσουμε εξ αρχής κάτι. Να πούμε δηλαδή ότι ο νομός Λασιθίου υστερεί σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη, με τους άλλους νομούς, ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Έχουμε ζήσει καταστάσεις με το σχέδιο Αθηνά κλείνουν, όπως το ΤΕΙ της Ιεράπετρας, το οποίο τελειώνει φέτος την λειτουργία το 18, του. Ναι. Όμως, ναι, ναι. Είναι το όμως τελειώνει φέτος με την έννοια ότι δεν υπήρχε σχέδιο για την εισαγωγή έτσι, φοιτητών. Νέων θα τέλειωνε φοιτητών. Η λειτουργία του ΤΕΙ, να τελειώσουν οι φοιτητές. Με αυτή την έννοια έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις με την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Αναγνωστοπούλου. Κατανοήσει το γεγονός ότι όντως ο νομός Λασιθίου στερείται σε τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης και στο νέο χάρτη παιδείας που γίνονται συζητήσεις έχει τεθεί το θέμα της αναβάθμισης για το νομό Λασιθίου και σε αυτό έχει μπει και το θέμα του ΤΕΙ της Ιεράπετρας. Μάλιστα. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες για να μην δημιουργούμε έτσι κλίμα υπεραισιοδοξίας και εντυπώσεων, θα ήθελα να τα πούμε μια άλλη φορά σε ό,τι αφορά οπότε το αυτό που κρατάμε. Γνωρίζω όμως, γνωρίζω όμως ότι το ΤΕΙ Κρήτης έχει κάνει εισήγηση και την λειτουργία. Ωραία, του, με προλάβατε. Διότι διαβάζοντας το δημοσίευμα κάνει αναφορά σε κάποιο σημείο εκεί του, σε κάποιο σημείο ότι με προϋπόθεση είναι να έχει δεχτεί το ΤΕΙΚΡΙΣ, να έχει γίνει δηλαδή μελέτη, βεβαίως, ότι μπορεί βεβαίως, να λειτουργεί, βεβαίως. Ότι έχει την υλικοτεχνική υποδομή θα κτλ. Σας ενημερώνω ότι το ΤΕΙ έχει κάνει θετική εισήγηση. Ωραία, ωραία. Οπότε αυτό θα παίξει μεγάλη σημασία το ΤΕΙ, δηλαδή να κάνει θετική εισήγηση μαζί με την πολιτική βούληση. Ναι, κυρία Τσακάκη, είπαμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται, γίνονται συζητήσεις, επεξεργάζεται ο χάρτης παιδείας, πανελλαδικά όχι μόνο για τον Λασίθι. Όμως εκείνο που θέλω να τονίσω και πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει κατανοήσει αυτό το πρόβλημα, το έλλειμμα μάλλον σε σχέση με τον νόμο Λασιθίου και είναι μια πληροφορία η οποία δεν την έχει δώσει ο Υπουργός, αλλά έχει διασταυρωθεί και από άλλες πηγές. Δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και εγώ νομίζω ότι θα έχουμε μια θετική εξέλιξη γενικά για το Λασίθι σε ό,τι αφορά τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μακάρι, μακάρι και όλοι το... Σε αυτό περιλαμβάνεται βέβαια και η τουριστική σχολή μαζί με την τουριστική σχολή της Ρόδου. Αυτό θα έχουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες ειδήσεις, πληροφορίες μάλλον. Ωραία. Το πρώτο 15ο Νοεμβρίου. Μακάρι, γιατί είναι γνωστό ότι το σχέδιο Αθηνά ήταν μέρος, αν δεν με απατάει, μνήμου του προαπαιτούμενου του μνημονίου η συγχώνευση. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρετε. Κοιτάξτε, δηλαδή, προσπαθούμε και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει καταρθωτό. Είναι άλλη πολιτική που ασκεί αυτή η κυβέρνηση σε σχέση με τις προηγούμενες, με τις οριζόντιες περικοπές και τις κοινωνική επιβάρυνση που έχει υποστεί ο κόσμος. Χωρίς να θέλω ότι εμείς θα κάνουμε, να πω ότι εμείς θα κάνουμε όλα καλά και όλα ωραία, έτσι. Να μην έχουμε αυταπάτες, αρκετός κόσμος είναι αυτός ο οποίος υποφέρει από αυτές τις πολιτικές. Εκείνο όμως που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει αυτά τα στρώματα τα οποία όντως περνάνε δύσκολες μέρες. Μάλιστα. Θέλω να πω επίσης ότι και το θέμα της παιδείας και στο θέμα της υγείας, παρόλο που υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν στερήσεις και αυτό οφείλεται και στην πολιτική, και αυτή η οποία εφαρμόζεται, αυτή την οποία μας επιβάλλουν, αν θέλετε, έτσι να μην μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία χρειάζεται ο τόπος, την κυριολεξία. Θέλω να τονίσω όμως το θέμα της παιδείας ό,τι αφορά την αδιάρθρωση. Πιστεύω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος λοιπόν. Το είδε και αισιόδοξα η υφυπουργός, αν κατάλαβα καλά, παιδείας. Αναπληρώτρια. Η αναπληρώτρια υπουργός. Ωραία. Και αναμένουμε. Αναμένουμε τώρα τις εξαγγελίες, κάτι πιο επίσημο και όχι μόνο δημοσιεύματα εφημερίδων. Ωραία. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και να μας πείτε καλά νέα, κύριε Θεραπισανιώτη.
Εγώ πάντως θα ήθελα να τονίσω για το εξής, επειδή παραβρέθηκα στην λήξη της τελετής της απονομής των βραβείων στο φεστιβάλ. Είναι μια προσπάθεια που είναι ξέπινη, το είπα και προχθές εκεί. Και οφείλεται πάνω απ' όλα και σε αυτούς οι οποίοι είχαν την ιδέα της δημιουργίας του φεστιβάλ και σε αυτούς που δουλέψαν για να πραγματοποιηθεί το έκτο. Αλλά θέλω να πω ότι πάνω απ' όλα, αυτό το τονίζω και δεν το λέω ούτε για να κολακέψω ούτε τίποτα, στηρίζεται στο γεγονός ότι οι πολίτες της Ιεράπετρας και όχι μόνο στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι θα έχει καλύτερη εξέλιξη στο μέλλον. Αξίζει πραγματικά τον κόπο και τη στήριξη όχι μόνο των Ιεραπετρισσών αλλά ολόκληρου του νομού της Κρήτης. Δεν έχει, από ό,τι είπε και ο κύριος Αρναουτάκης, αλλά και θα κάνουμε μια προσπάθεια και προς το Υπουργείο Πολιτισμού να συμβάλλει και αυτό σε αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ξενιώτη. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Γίνονται επαφές. Κρατάμε μικρό καλάθι βέβαια. Ναι, μακάρι. Εμείς το ευχόμαστε να ξανανοίξει εδώ το τμήμα του ΤΕΙ, να μπει στο μηχανογραφικό και να ξεκινήσουμε να υποδεχόμαστε φοιτητές από την, από την επόμενη περίοδο. Καλά, να μην έτσι αναφερθώ τώρα στα θετικά του τμήματος, έτσι τα θετικά του να έχουμε φοιτητές εδώ. Νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Έτσι βοηθά και στην αγροτική παραγωγή θα βοηθήσει. Μάλιστα να θυμίσω ότι η νομαρχία τότε είχε χρηματοδοτήσει μέσω των συλλόγων των αγροτικών το τμήμα με ένα ποσό, είχαν πάρθει ακριβά μηχανήματα για την πιστοποίηση, το οποίο δεν ξέρω αν είναι και ακόμα, φαντάζομαι ότι δεν έχουν μετακομίσει σε άλλη πολιτεία. Να μην θυμίσω τώρα τα ωφέλη. Έχει κόσμο, βρε παιδί μου, περπατάς στον δρόμο και βλέπεις νεολαία. Αυτά, εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ στα διαμερίσματα που φτιάχτηκαν εκείνη τη δεκαετία του ΤΕΙ προκειμένου να δίνονται σε φοιτητές κλπ. Και όπου ανοίγει ένα πανεπιστήμιο, ένα τέτοιο, έτσι περιττώ να πω τα καλά του. Λοιπόν, εμείς το ευχόμαστε, το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Ακούσαμε και τον κύριο Θραψανιώτη ότι είναι αισιόδοξος ότι το τμήμα θα επαναλειτουργήσει μετά το πάγωμα του σχεδίου.